και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Οι ειδήσεις σε τίτλους. Κρίσιμο τεστ συνοχής για την κυβέρνηση το απόγευμα. Νέα σύσκεψη στις 5 για τα μέτρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο έκδοσης περισσότερων εντόκων γραμματείων, αφήνει αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών στο Reuters. Σιωπηρή παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών έως το τέλος της εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Προκρίθηκε στους 16 στο τζούντο ο Ηλίας Ηλιάδης. Συνεχίζει την ευρωπαϊκή περιοδία του Super Mario με πηξίδα τη διάσωση του ευρώ. Νέα συνάντηση θα έχουν στις 5 το απόγευμα οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι προκειμένου να εξετάσουν το πρόγραμμα περικοπών των 11,5 δις ευρώ μετά και τις διαφοροποιήσεις που καταγράφηκαν χθες σε ό,τι αφορά τη στρατηγική προσέγγιση για την υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής κατά τις χωριστές συναντήσεις που είχαν με τους εκπροσώπους των δανειστών οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος. Περισσότερες πληροφορίες στο θέμα που ακολουθεί. Το Μαξίμου θέλει τα μέτρα να κλειδώσουν τώρα, ενώ ο Ιπποκράτους μιλά για σπάσιμό τους σε δύο φάσεις. Μάλιστα, ο κύριος Βενιζέλος εξέφρασε στην Τρόικα την αντίθεσή του για τη λήψη των μέτρων που ζητούν οι θεσμικοί εταίροι. Οι εκπρόσωποι των δανειστών δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση να συζητήσουν τίποτα περισσότερο από την εφαρμογή μέτρων για την εξέβρεση των 11,5 δις και ότι αν η Ελλάδα επιθυμεί να συζητήσει παρόμοια θέματα πρέπει να το κάνει σε πολιτικό επίπεδο. Κύκλοι της Ιπποκράτους πάντως επισήμαναν ότι το Πασόκ δεν δέχεται περικοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων ύψους 6 δις, συμπληρώνοντας ότι μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν θα συνοδεύεται από επιμήκυνση έως το τέλος του 2016, θα είχε ως συνέπεια η πίεση για τη λήψη πρόσθετων μέτρων να μην σταματήσει πουθενά και τελικά η παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής να έχει πολύ μικρή σημασία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου σχολίασε πως η κυβέρνηση δεν θα απαντήσει στην άτυπη ενημέρωση του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ και αυτό γιατί πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία της και κυρίως την υπευθυνότητά της. Για την οριακή κατάσταση που επικρατεί στα ταμιακά διαθέσιμα του κράτους μίλησε από την πλευρά του ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Συναποφασίζουν και οι τρεις το άριστο μείγμα της φτώχειας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας από την Κατερίνη και ανέφερε ότι η επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου που είχαν υποσχεθεί είναι το ισοδύναμο του λεφτά υπάρχουν των εκλογών του 2009. Το ενδεχόμενο να εκδώσει περισσότερα έντοκα γραμμάτια προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της τον Αύγουστο εξετάζει η Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί σχετική απόφαση, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών στο Reuters. Μία από τις εναλλακτικές προτάσεις που αξιολογούνται για την κάλυψη των αναγκών μας είναι η αύξηση των ποσών από την έκδοση των εντόκων γραμματείων. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση. Συζητούμε το θέμα με τους εταίρους μας, είπε στο Reuters, αξιωματούχος του Υπουργείου που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Ο Γερμανός Υπουργός Μεταφορών δεν απέκλεισε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση της χώρας του. Πρόκειται για τον δεύτερο Γερμανό Υπουργό μετά τον Φίλιπ Πρέσλερ που αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες σε μια πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και οι δύο υπουργοί είναι μέλη μικρών κομμάτων εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού της καγκελαρίου Μέρκελ. Την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ μέσα στο 2012 προβλέπει από την πλευρά του Αμερικανός οικονομολόγος Πολ Γκρούγκμαν, ο οποίος ασκεί παράλληλα κριτική στην πολιτική λιτότητας της Μέρκελ και θεωρεί αναγκαία την αγορά ομολόγων για να σωθεί το ευρώ. Έως το τέλος της εβδομάδας θα μπορούν οι ξεχασιάριδες να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μετά τη σιωπηρή παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Σιωπηρή παράταση έως το τέλος της εβδομάδας για την προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων που έλεγε χθες έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα επιτρέπει την κατάθεση δηλώσεων μέσω του TaxisNet, θεωρώντας εμπρόθεσμες τις σχετικές δηλώσεις. Σημειώνεται ότι όσοι δεν υποβάλουν δήλωση πριν το τέλος της σιωπηρής παράτασης θα χάσουν το φορολόγητο, θα καταβάλουν μηνιαίο πρόστιμο 1% επί του οφειλόμενου φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης και θα απολέσουν τις προβλεπόμενες 3 δόσεις για την εξόφληση των φόρων. Αξίζει να τονιστεί ότι από την απώλεια του αφορολογήτου θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο 500 ευρώ, δεδομένου ότι για τα πρώτα 5.000 ευρώ του εισοδήματός τους θα φορολογηθούν με συντελεστή 10%. Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που θα λάβουν οι πολίτες τις επόμενες ημέρες θα περιλαμβάνεται η πρώτη δόση του ειδικού τέλους ακινήτων. Η εξόφληση του τέλους προβλέπεται να γίνει μέσα σε 5 διμηνιαίες δόσεις έως τα τέλη Απριλίου 2013. Σημειώνεται ότι οι πολίτες που δεν πληρώνουν το χαράτσι δεν κινδυνεύουν με διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο η εφορία θα μπορεί να προχωρήσει σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου απέστειλε σήμερα επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Δικαιοσύνης, καθώς και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων με την οποία ζητά την νομοθέτηση ορισμού για την εντός της κρίσης υπερχρεωμένη επιχείρηση. Ταυτόχρονα προτείνει σχέδιο τροπολογίας για την άρση της οικονομικής βίας και των αστικών και ποινικών διώξεων κατά της επιχείρησης αυτής, προκειμένου να επιβιώσει μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης.
Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο ρυθμίζει θέματα που αφορούν στα ΤΕΗ και τροποποιεί διατάξεις του νόμου 4009 της Άννας Διαμαντοπούλου. Το νομοσχέδιο συζητείται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης, οι βουλευτές του κόμματος Ανεξάρτητοι Έλληνες κατέθεσαν αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου διατυπώνει σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η νέα Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, επισημένοντας ότι τελευταία στοιχεία δείχνουν πως θα μπορέσουμε τελικά να κινηθούμε κοντά στα περσινά επίπεδα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Καραμαγκάη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι η διεύθυνση έχει επιβάλει μία μέρα εργασίας την εβδομάδα και ζητούν από την κυβέρνηση να παρέμβει, δίνοντας λύση στο εργασιακό καθεστώς που τους οδηγεί στην εξαθλίωση. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο υπάλληλός του πακιστανικής καταγωγής με την κατηγορία του εμπρισμού εκπροθέσεως στον χόνδρο της Βιάνου στην Κρήτη. Στο μεταξύ, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή. Εξωτερικές ειδήσεις. Σε αγώνα δρόμου για τη διάσωση του ευρώ έχει επιδοθεί ο Ιταλός Πρωθυπουργός που ξεκίνησε την ευρωπαϊκή περιοδία του από το Παρίσι και συνεχίζει με Ελσίνκη και Μαδρίτη, ενώ επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. Περισσότερες πληροφορίες στο θέμα που ακολουθεί. Η ενίσχυση του ευρώ και η όθηση της ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής περιοδίας Μόντι που ξεκίνησε με πρώτο σταθμό το Παρίσι, όπου μαζί με τον Φρανσουά Ολάντ εξέφρασαν αισιοδοξία για έξοδο της ευρωζώνης από την κρίση, επαναλαμβάνοντας την άμεση ανάγκη τάχυση της εφαρμογής των συμφωνιών στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Αμερικανό Πρόεδρο, κατά την οποία ο Μπαράκ Ομπάμα επανέλαβε την υποστήριξή του σε ένα πλαίσιο αποφασιστικής δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη. Σήμερα ο Ιταλός Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Ελσίνκι για συνομιλίες με τον Φινλανδό ομολογό του Γιούρκι Κατάινεν, ενώ αύριο θα μεταβεί στη Μαδρίτη για να συναντηθεί με τον Μαριάνο Ραχώη στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα. Οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια ο Ιταλός Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ισπανό βασιλιά Χουάν Κάρλος. Αναλυτές στη Ρώμη πάντως εκτιμούν ότι ο Μόντι θα επιχειρήσει να πείσει τον Ισπανό ομολογό του να δεχτεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δανεισμού, με την επίγνωση ότι τη Μαδρίτη ενδέχεται να διαδεχθεί σύντομα η Ρώμη. Η εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντέλια Βελκουλέσκου, κατέστησε σαφές στην Επιτροπή Οικονομικών της Κυπριακής Βουλής ότι είμαστε οι δανειστές σας, για να προσθέσει εκ μέρους της Κομισιόν ο Μάρτεν Φέρβι ότι προμηνύεται μπροστά σας μια δύσκολη περίοδος. Αυτά συνάγονται σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος από τα πρακτικά των κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης της κοινοβουλευτικής ομάδας με την Τρόικα. Καμία ένδειξη διαλλακτικότητας εκ μέρους της Bundesbank μία μέρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από την οποία οι αγορές αναμένουν ανακοινώσεις που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που δημιούργησε η διαβεβαίωση Draghi ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατευτεί το ευρώ. Ο επικεφαλής της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Jens Weidmann, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να υπερβεί το πλαίσιο της αποστολής της και πως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν υπερβολικές προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι θα υποστηρίξει με σθένος τις απόψεις της Bundesbank αύριο, σηματοδοτώντας ότι η Πέμπτη θα είναι μια δύσκολη μέρα. Ο πρόεδρος Μπασάρ Αλ-Άσαντ δήλωσε ότι από την έκβαση της μάχης του στρατού με τους αντικαθεστωτικούς θα καθοριστεί η τύχη της χώρας του και εξήρε τους στρατιώτες επειδή αντιμετώπισαν τις εγκληματικές τρομοκρατικές συμμορίες όπως τις χαρακτήρισε. Αθλητική επικαιρότητα. Προκρίθηκε στη φάση των 16 της κατηγορίας των 90 κιλών στο τζούντο ο Έλληνας πρωταθλητής Ηλίας Ηλιάδης, ο οποίος επικράτησε του Σλοβάκου αντιπάλου του. Ιτήθηκαν οι Αρβανίτη Τσιατσιάνη στο beach volley. Εκτός ημιτελικών έμεινε η Ελληνίδα κολυμβήτρια Νέρι Νιαγκουάρα. Με το ένα πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς για τα play-off του Champions League επικράτησε με 2-0 της Motherwell στη Σκωτία στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης. Ο καιρός. Σποραδικές καταιγίδες σημειώνονται στο Ιόνιο και τα Επηρεωτικά, που το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές οι άνεμοι πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 βοφόρ. Στους 35 βαθμούς στα θερμόμετρα στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο Πέμπτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο και τα Επηρεωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοανατολικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 με 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να καταγράψει μικρή πτώση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Τάνια Μαντουβάλου. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Γιαννόπουλος. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.